Ξεκινήσαμε, γράφουμε. Τέλεια. Καλώς ορίσατε στο πρώτο επεισόδιο του Little Life 2, όπου μαζί με εμένα, τον Νίκο Δεσπότη σας, Ανδρέας Φυλαχτού, γεια σας, θα κάνουμε μαζί DIY κατασκευές, θα βλέπουμε έτσι κάποια tips, tricks. Μπορεί να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάποιο myth busting, δεν θα πω περισσότερα, αλλά μια πατάτα, ας πούμε, σε ένα DIY περιβάλλον, λίγο, γιατί ρε φίλε. Λοιπόν, ποια είναι τα πιο σημαντικά πράγματα που πρέπει να ξέρουμε στο πρώτο επεισόδιο. Τι φορούμε, σίγουρα εντύνεσαι όπως το ξυλοκόπο με καρό κόκκινα πουκάμισα, σχισμένα τζι, γιατί μπορεί να έχει κάποιον τραυματισμό. Οπότε θα φορήσουμε στολή εργασίας. Πώς διαμορφώνουμε το χώρο μας για να είναι πιο συγχυρισμένος, για να βρίσκουμε τα εργαλεία μας, για να βρίσκουμε τις πρώτες ύλες μας, τα ξύλα μας. Πάμε να δούμε πώς θα διαμορφώσουμε το χώρο μας. Αρχίζουμε με τα ρούχα. Τα-τα-ν! Τα πιο σημαντικά. Παπούτσια εργασίας, σε περίπτωση που πέσει η πατάτα μπορεί να μας κάνει ζημιά, κάποιον εργαλείο πάει στο πόδι μας, το σφυρί. Παντελόνι εργασίας. Και επειδή όπως είπαμε είναι πάρα πολύ σημαντικό να είναι τακτοποιημένος ο χώρος μας, τι θα κάνουμε, θα βάλουμε ραφάκια πάνω στον τοίχο μας, μισό λεπτό, για να τοποθετήσουμε τα εργαλεία μας. Λοιπόν, εμείς θα τα βιδώσουμε, όχι θα τα βιδώσουμε, να τα τοποθετήσουμε, εφαρμόσουμε, προσαρμόσουμε στις δικές σας ανάγκες. Όλα αυτά με τη βοήθεια του επαναφορτιζόμενου δραπανοκατσάβιδου Parkside από τα Lidl και της μπαταρίας του. My name is Φυλακτού. Ανδρέας Φυλακτού. Εννοείται ότι παίρνουμε το φάτι μας για να βεβαιωθούμε ότι θα το βάλουμε νύσια. Πάμε να σημαδεύσουμε το δεύτερο. Αφού βάλαμε τα σημάδια μας, παίρνουμε τις γωνιές. Σημάδευσα πάνω στο ξύλο που είναι οι τρυπούες μου. Πρέπει να στερεώσουμε και το ραφάκι πάνω στις γωνιές. Δείτε πόσο cool είναι. Πόσο είσαι φωτούι για να βλέπεις που βιδώνεις. Έχουμε εδώ το ραφάκι μας για το επαναφορτιζόμενο δράπανο κατσάβιδο. Εσείς μπορείτε να βάλετε πάνω το Όσκαρ σας αν θέλετε, μια μπουκάλα ουίσκι ή τέλος πάντων κάτι που αγοράσετε από τα Lidl. Ήρθε η ώρα της πατάτας. Τέλεια. Θα καθαρίσουμε την πατάτα με το δράπανο κατσάβιδο. Την πρώτη φορά που το κάνω το πράγμα, δεν έχω ιδέα να δουλεύει. Αν δουλεύει να το παρατηρήσουμε, είναι να φάμε πατάτες στη καλύτερη σκέψη. Απογοήτευσης. Myth busted. Δεν μπορείς να καθαρίσεις πατάτα με το δράπανο κατσάβιδο, αλλά μπορείς να βάλεις τα ραφάκια σου πάνω στον τοίχο σου. Εμείς έβαλαμε τα ραφάκια μας πάνω σε τοίχον OSB. Εσείς όταν θα το βάλετε στον τοίχο του σπιτιού σας και θα χρησιμοποιήσετε Romblax, υπάρχει ένα πολύ μικρό κολπάκι όταν θα ανοίγετε τρύπες για να μην ανοίξετε πιο μεγάλες τρύπες που που χρειάζεστε και στο τέλος να δυσκολεύκεστε στο να εφαρμοστεί σωστά. Κάνουμε το Romblax, βάλουμε με το μαρκαδόρο μας να είναι το ίδιο μήκος το Romblax με την αρίδα και κάνουμε. Φέρετε με το μαρκαδοράκι μου τον μπλε. Άρα την ώρα μπορεί να τρυπάτε πάνω στον τοίχο σας. Βλέπετε μέχρι πού πρέπει να πάτε. Λοιπόν, ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας στο πρώτο εισαγωγικό επεισόδιο του Little Life 2. Θα έχουμε πολλές κατασκευές σε μελλοντικά επεισόδια. Θα ασχοληθούμε και με ξύλο, και με τσιμέντο, και με τον κήπο σας, και με το αυτοκίνητο σας. Γενικά έχουμε μεγάλη γκάμα και πολλά πράγματα να πούμε. Από μένα τον Ανδρέα Φυλακτού, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Τα είχα να κάνω το ίδιο με την πατάτα. Παρετάτε μας. Για να μην χάσετε τα επόμενα επεισόδια, κάνετε subscribe Little Cyprus στο YouTube.